Ομάδων έχει γίνει εδώ στο Αλτή Βεξίδη στην Κωνσταντινούπολη και τώρα πάμε για την τελική βάση της προθέρμανσης ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες υποσχόνται μεγάλες στιγμές. Έκανε το 12-10, 13 λεπτά πριν από τη λήξη του μηχρόνου. Ερντενάι με τον Ομπέρτο τώρα. Δεν είναι πιο ευθύνος από τον Ομπέρτο. Τα μακαρίσματα σε αυτή τη φάση και η αλληλοκάλυψη δεν βγήκε στον Ολυμπιακό. Έφεραν τον Ερντενάι σε θέση ισχύως. Ένα πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός στα πρώτα 7 λεπτά κατόρθωσε να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα και είχε πάει το σκορ σε χαμηλά επίπεδα όπως θα προτιμούσε. Όπως συνήθως κάνει ο Ερντενάι. Ο Ερντενάι από πού σηκώθηκε και τι τρίπο το έβαλε. Μαραθώνιας φετινής ευρωπαϊκής περιπέτειας του Ολυμπιακού, όταν ο Φασούλας μπαίνοντας στο παιχνίδι το είχε γυρίσει και ο Ολυμπιακός είχε βρει το ρυθμό που έψαχνε. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Φασούλας κάνει το φάουλ καθώς παρασύρθηκε από την προσπίση του Ερντενάι. Δικαίωμα για δύο βολές των Ερντενάι, των οποίων είδατε πριν στους δέκτες σας και τώρα βλέπετε το πώς κέρδισε το φάουλ από το Φασούλα. Ο Ερντενάι, ο οποίος στην προηγούμενη αγωνιστική στο ναυάγιο της Ούλκερ, εδώ σε αυτό το γήπεδο, με αντίπαλο της ΕΣΕΚΑ, η Ούλκερ η οποία είχε χάσει 64-91, ο Ερντενάι ήταν ο μόνος ο οποίος διασώθηκε, είχε πετύχει 22 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, 7 στα 8 δίποτα, 2 στα 3 τρίποτα και 2 στις 4 ελεύθερες βολές. 28-14, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί σε αυτό το δίποτα. Ο δεύτερος της σχετικής λίστας είναι ο Ρίκι Γουίνσλου. Στα 34 του. Προσπίση από τον Ερντενάι, το σουτ, το φάουλ από τον Τόμιτς. Τόμιτς ο οποίος διαμαρτύρεται στον Ραούσο. Υπήρχε ότι ο Ερντενάι έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Ιβκοβιτς θα ρίξει τη μάχη των Αντέμενσά στη θέση του Κολτουάιρ. Ο Αντέμενσά ο οποίος διανύει περίοδο φόρμας. Για να δούμε αν θα μπορέσει να αλλάξει κάτι στο σημερινό Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται τώρα πίσω με 10 πόντους, 33-23. Βλέπετε εσείς εδώ τον Ivković να λέει στον Goldwire γιατί έχει παράπονα από αυτόν. 34-23 η διαφορά και πάλι πάνω από τους 10 πόντους και έχουμε παρεξήγηση εκεί από τον Ρότζερς και τον Αλιχότζης. Οι Τούρκοι που δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, ειδικά ο κύριος που βλέπετε από το εθνικιστικό χρώμα το οποίο δίνουν οι Τούρκοι για το οποίο σας κάναμε λόγο πρωτήτερα, δεν υπάρχει τίποτε άλλο σχετικό με αυτό. Πάντως η ουσία είναι ότι αυτή η υπόθεση σε αθλητικό επίπεδο έχουμε την εντύπωση θα κορυφωθεί στο παιχνίδι για το Champions League μεταξύ της. Βεβαίως και δεν θα πρέπει να βιαστεί, ο Ολυμπιακός έχει χρονεπίθεση 10 δευτερόλεπτα, 9. 8, 7, ο Τόμις, 6, 5, 3 δευτερόλεπτα, 2. Τι ήταν αυτό που έκανε εκεί ο Τόμις. Το πρώτο μέρος έχει τελειώσει, 43-31 είναι πίσω ο Ολυμπιακός. Πάμε στην Αθήνα, θα επιστρέψουμε για την περιγραφή του εξαιρετικά ενδιαφέροντος δευτέρου μέρους εδώ στην Κωνσταντινούπολη, στο Αλτή Ιπεκτσι, του οποίου μια πανοραμική όψη έχετε την ευκαιρία τώρα στους έξω. Και οι παίκτες της Ούλκερ σταμάτησαν, σηκώθηκαν οι φύλαθλοι και ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε και αυτός να σταματήσει την προθέρμανσή του. Είτε λέγεται να μην έχουν πάει στατιστική
στους ανθρώπους του Ολυμπιακού κατά διάρκεια της ανάπαυλας. Στους 11 πόντους η επίθεση τώρα για την Ούλκερ με τον Ερντενάι, το πρώτο σκόρ της τουρκικής ομάδας στο πρώτο μέρος. Ο Ερντενάι ο οποίος... Ράνκιν με αντίπαλο τον Ομπέρτο, η μεγαλοπρεπέστατη τάπα από τον Τάρα. Δεν πρόλαβε ο Τόμις να πάει πάνω στον Ερντενάι. Ο Ερντενάι ο οποίος επιβεβαιώνει τη φήμη του και σήμερα έφτασε ήδη τους 19 πόντους του Τάρτας με εξαιρετικά ποσοστό. Το τελευταίο πια λεπτό του παιχνιδιού. Ερντενάι σταματάει στη γραμμή του τριπόντου, σουτάρει, είναι εύστοχος, κατεβάζει τη διαφορά στους 5 πόντους. Ο Ερντενάι ο οποίος δεν λέει να αφήσει το δολοφονικό του ένστικτο να κινηθεί. Ρότζερς, το φάουλ αμέσως από τον Γιλντιρίμ πάνω στο Ρότζερς. Ο Ίβκοβιτς αυτή τη στιγμή έχει στην πεντάδα παίκτες που είναι εύστοχοι από τη γραμμή τον ελευθέρω βόλο, και ο Γκολτουάιρ και ο Τόμιτς και ο Κόμαζες και ο Ρότζερς και ο Τάρλατ. Το φάουλ ήταν πάνω στο Ρότζερς, οι εντολές στο Γκολτουάιρ από τον Ίβκοβιτς και τον Τόμιτς. Για να δούμε τον Ρότζερς. Άστοχος στην πρώτη βολή. 73-78. Ολυμπιακός μπροστά. Ακούτε τι γίνεται στο Αμπτή Ιπεχτή. 73-79. Και τώρα ο Ερντενάι. 56 δεύτερα για τη λήξη του αγώνα. Με τον Κόμαζες ο Ερντενάι. Θέλει να σταματήσει για τρίποτα. Δεν τον αφήνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τον πάνε σε μια εύκολη διείσδυση. 75-77-85 είναι στους 8 η διαφορά πλέον για τον Ολυμπιακό. 35 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη ο Ερντενάι. Σε ένα σούτ 3 πόντο θα πάρει το φάουλ από τον Κόμαζετς. Δικαίωμα για 3 βολές στον Τούρκο. 34 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Ερντενάι. Άστοχος στη δεύτερη. Σε άλλο γήπεδο θα ήταν ο Τεκινάλ που πήρε το rebound, ενώ δεν έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή. Εύστοχος αυτή 79-85, 6 πόντους η διαφορά για τον Ολυμπιακό, 3-26 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ερντενάι έχει την μπάλα, τη δίνει στο Ράνκιν. Θα σουτάρει αυτός, θα αστοχίσει ο Τάραλας στο rebound, ο Goldwire. Και αν κρίνω από τις κινήσεις των Τούρκων υπευθύνων, μάλλον λένε στους ανθρώπους του Ολυμπιακού να κάνουν μια ηρωική έξοδο προς τα αποδυτήρια πολύ γρήγορα, προκειμένου να αποφύγουν, ας ελπίσουμε πως δεν θα συμβεί, αντικείμενα από τους φιλάδους στο Αμπτή Ιπεχτή. Το παιχνίδι θα τελειώσει τώρα 79-89. Ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη, θα φύγει από το παιχνίδι μέσα σε βροχή κερμάτων. Φεύγει από εδώ μπροστά μας, ίσως να ακούτε κι εσείς στα ακουστικά τους μεταλλικούς χτύπους. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη